Στο πλαίσιο μιας ενδοοικογενειακής πάλης για την διαδοχή, η οποία κατέληξε στο θάνατο των δύο από τους τρεις, ο Βλαδίμηρος, ο μικρότερος γιος του Σβιατοσλάβου, ήταν εκείνος που ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας. Η βασιλεία του Βλαδίμηρου θα αποδεικνυόταν μεταμορφωτική τόσο για την Κωνσταντινούπολη όσο και για τον ευρύτερο κόσμο. Ο Βλαδίμηρος ξεκίνησε ως ένας σωστός παγανιστής, καθώς λάτρευε πολλούς θεούς και συμμετείχε σε ανθρωποθυσίες. Στη συνέχεια όμως, ίσως επηρεασμένος από ιστορίες που άκουσε από τη γιαγιά του την Όλγα, η οποία είχε γίνει δεκτή στην Κωνσταντινούπολη με τιμές και μετά προσιλητίστηκε, αποφάσισε ποια θρησκεία να επιλέξει. Τον χριστιανισμό της Δυτικής Ευρώπης τον έβρισκε πολύ κοινότοπο. Τους μουσουλμάνους πολύ στενόχωρους και επίσης, όπως το έθεσε ένας Βίκινγκ, οι Ρώσ δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς την απόλαυση του χοιρινού και του ποτού. Ο εκλεκτός, το 988 μετά Χριστό, αποδέκτης της ψήφου του Βλαδίμηρου στο διαγωνισμό για την ανάδειξη του καλύτερου διαμεσολαβητή με τον μεταφυσικό κόσμο, ήταν η Βυζαντινή Ορθοδοξία. Και έτσι ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα αλόκοτο σενάριο. Ο Βλαδίμηρος παντρεύτηκε την αδερφή του αυτοκράτορα Βασιλείου, την Άννα, στην πλέον χριστιανική των χριστιανικών τελετών. Ακολούθησε μαζική βάπτιση των κατοίκων του Κιέβου. Βυζαντινοί τεχνίτες οικοδόμησαν ναό αφιερωμένο στη Θεοτόκο, έχοντας ως υπόδειγμα μια παρόμοια εκκλησία αφιερωμένη στη μητέρα του Θεού, η οποία βρισκόταν μέσα στο Μέγα Παλάτιον, πάνω στον λόφο Σταροκεύσκαγια, στο Κίεβο. Φτάνοντας το 1008, ένας Γερμανός ιεραπόστολος περιγράφει τους Ρώσ ως χριστιανούς. Ο Βλαδίμηρος, όπως υποψιάζεται κανείς, επηρεάστηκε στην απόφασή του από θαύματα τόσο υλικά όσο και πνευματικά. Γνωρίζουμε ότι οι πρεσβευτές που έστειλε ο Μέγας Πρίγκιπας Βλαδίμηρος από το Κίεβο στην Κωνσταντινούπολη έμειναν εμβρόντιτοι αντικρίζοντας την Αγία Σοφία. Δεν ξέραμε αν βρισκόμασταν στον ουρανό ή στη γη, γιατί στη γη δεν υπάρχει τέτοιο μεγαλείο ή τέτοια ομορφιά και έτσι δεν έχουμε λόγια να το περιγράψουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι εκεί ο Θεός κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους και η λειτουργία τους είναι ανώτερη από ό,τι οι τελετές άλλων εθνών, διότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε εκείνη την ομορφιά.